Πάμε γρήγορα στη Χαρά Λεμονή, γιατί η Χαρά Λεμονή ένα κύκλωμα παρίστανε τους τραπεζικούς υπαλλήλους και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες. Τους άρπαξαν πάνω από 250.000 ευρώ, το οποίο βρέθηκαν και στα σπίτια τους. Το δραστό. Ναι, για πες μας. Είναι μία από αυτές τις γνωστές απάτες που, ναι, με τις οποίες ασχολούνται οι αρχές εδώ και μία δεκαετία, με θύματα ηλικιωμένους, στους οποίους επιτίδη παίρνουν τηλέφωνο, τους λένε ότι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο εμπλέκεται σε ατύχημα ή έχει δίθεν οφειλές στο δημόσιο και τους αποσπά μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία καταθέτουν σε λογαριασμούς τραπεζικούς που δίνουν οι ίδιοι. Έχουμε μαχαρά, έτσι. Φίσινγκ. Όχι, δίνουν τα λεφτά τους. Άκουσε. Φίσινγκ είναι να ψαρεύουν να παίρνουν τα προσωπικά σου δεδομένα. Εδώ δεν ψαρεύανε, εδώ πληρώνανε. Πες το μας, Χαρά Λεμονή. Πλήρωναν και οι απάτες αυτές έχουν πάρει μεγάλη έκταση στην Αρκαδία, όπου το Τμήμα Ασφάλειας της Τρίπολης στις τελευταίες μέρες έκανε μια μεγάλη έρευνα. Βρήκε ένα κύκλωμα που κρυβόταν πίσω από τις απάτες αυτές, με αρχηγό έναν έγκλειστο των φυλακών Αγιάς Χανίων στην Κρήτη, ο οποίος πίσω από τα κάγκελα καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε συστήσει και επικοινωνούσε μαζί τους μέσω κινητού που παρήχε και ιντερνετικές υπηρεσίες. Ναι. Η αστυνομική λοιπόν επιχείρηση της ασφάλειας Τρίπολης επικεντρώθηκε στις φυλακές Κορυδαλού, Αμαλιάδας και Χανίων. Συνελήφθησαν 4 άτομα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και κακουργηματικές απάτες, από τις οποίες, όπως είπες Φίλιππε, είχαν συνολικό όφελος 250.000 ευρώ που είχαν αποσπάσει σε πάνω από 45 θύματα τους σε όλη την επικράτεια. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν. Παρουσιάζονταν σαν τραπεζικοί υπάλληλοι, ναι, έπειθαν τους ανυποψία στους πολίτες ότι δικαιούνται χρήματα ως αναδρομικά. Τους έλεγαν λοιπόν ότι για να εισπράξουν τα χρήματα αυτά θα πρέπει πρώτα να καταθέσουν χρήματα σαν νόμιμη παρακράτηση φόρου και στη συνέχεια τους έδιναν το λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου, ναι, όπου τα θύματά τους κατέθεταν τα χρήματα. Έτσι λοιπόν εξαπάτησαν και έναν ιχθυοπόλη στην Τρίπολη, από τον οποίο απέσπασαν 4.500 ευρώ, του είπανε ότι θα αγοράσουν 500 κιλά ψάρια και μάλιστα κάποιος από αυτούς χρησιμοποίησε και το όνομα αντιδημάρχου, ο οποίος υποτίθεται ότι παρήγγειλε τα ψάρια. Στη συνέχεια προφασίστηκε ότι έκανε την πληρωμή στην τράπεζα για τα ψάρια, δίνοντας πλαστά κατατεθήρια και ο άνθρωπος έστειλε την παρακράτηση φόρου, ο ιχθυοπόλης. Σε άλλη περίπτωση, ένας επιτίδιος υποδίθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ, πήγε στο μετόχι για επιδιόρθωση κάποιας βλάβης και απέσπασε από μοναχό 1.700 ευρώ μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολλές σε όλη την Ελλάδα. Απίστευτα πράγματα. Και έχουμε αναφερθεί και εμείς. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή στους πολίτες.